Γεια σας φίλοι μου, ακόμη ένα Σάββατο παρέα, άργησα λίγο να ξεκινήσω, ελπίζω να μην έχετε προλάβει να μπείτε ακόμη πολύ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και είναι και το τελευταίο μας live πριν το Πάσχα. Μετά το Πάσχα θα συνεχίσουμε πάλι, ακόμη δεν σταματάμε και θα αποτυπώσουμε λίγο το πάθος, τα πάθη του Χριστού και το κομμάτι της Σταύρωσης, έτσι, χωρίς πολλά, χωρίς πολλά διακοσμητικά στοιχεία, όπως συνήθως βάζουμε στις εικόνες, διάφορα ανάγλυφα, διάφορα λουλούδια ίσως ή ξυλόγλυπτα, ελαστικά, οτιδήποτε. Εδώ πέρα θα κινηθούμε λίγο όπως πάει, με συγχωρείτε, το ριζόχαρτο και θα δουλέψουμε και με τουλάχιστον δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Ωραία, βλέπω ότι η κάμερά μου είναι λίγο στραβή. Καλησπέρα Άννα, πρώτη Άννα, η άλλη Άννα, η Σαουλίδου, καλησπέρα. Λοιπόν, λίγο να αισιώσω την κάμερα, κορίτσια μου και αγόρια, δεν ξέρω αν έχουμε κανένα αγόρι στην παρέα μας σήμερα. Λοιπόν, καλώς την φίλη μας στην Ευγενία. Ας ανοίξω εγώ τον καμβά μου. Μπορείτε να δουλέψετε και επάνω σε καμβά και επάνω σε ξύλινη επιφάνεια, εντάξει. Ή σε ένα φαρδί κεραμίδι, αν είναι τόσο φαρδί που μπορείτε να βάλετε το ριζόχαρτο. Θα δουλέψω με το συγκεκριμένο ριζόχαρτο, όχι ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε και με άλλα ριζόχαρτα, έτσι, και με άλλα σχέδια, αλλά αυτό μας εξυπηρετεί πάρα πολύ σαν οδηγό για να βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, ο καμβάς μου είναι 30 επί 40 εκατοστά. Θα καθυστερήσω λίγο ακόμη μέχρι να δω έτσι ότι μαζεύονται αρκετά άτομα για να ξεκινήσουμε, για να μην χρειαστεί να επαναλαμβάνω πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια και κουράσετε όλοι εσείς που μπήκατε από την αρχή. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ελένη μας, τη φίλη από την Κύπρο, την φίλη μας την Καλλιόπη. Φυσικά, δεν θα ξεχάσω, τα κορίτσια μου, την Νόπη, τη Στέλλα. Η Ράνια εργάζεται, δεν θα είναι στην παρέα μας σήμερα, δεν πειράζει. Οπότε θα έχω τις βοηθούς μου για να έχουμε μια καλή ροή. Να δείξω λίγο το ριζόχαρτο, αν και το έχω δείξει στην εκδήλωση που ανέβασα. Είναι αυτό εδώ, έτσι. Ωραίο ριζόχαρτο, ιδιαίτερο ριζόχαρτο, ιδιαίτερο θέμα. Δεν είναι από αυτά που συναντάμε συχνά. Εγώ θα πάρω λίγο και θα το κόψω έτσι γύρω-γύρω και λίγο θα φάω, να το πω έτσι χοντρά-χοντρά, μέσα από το σχέδιο. Λοιπόν, εδώ θα χαλάσω δηλαδή το σχέδιο επίτηδες, γιατί είπαμε ότι αυτό θα είναι σαν πατρόν, σαν οδηγός θα το χρησιμοποιήσω, οπότε δεν με ενδιαφέρει να φαίνεται όλο το ριζόχαρτο τέλεια. Αυτό που θα κρατήσω, που δεν θα χαλάσω, να το πω από το ριζόχαρτο, να το πω έτσι, θα είναι φυσικά το πρόσωπο του Κυρίου, του Χριστού, με το ανκάθινο στεφάνι. Λοιπόν, υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Είναι, να πω την αλήθεια, είναι συγκινητικό, δηλαδή αυτό το ριζόχαρτο το βλέπεις και είναι σαν να νιώθεις τον πόνο εκείνη τη στιγμή που βίωνε ο Κύριος μας. Τον πόνο το σωματικό, αλλά φυσικά και τον ψυχικό πόνο. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα πάνω στο ριζόχαρτο, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα καρφιά. Εμείς θα βάλουμε πραγματικά καρφιά και θα τα κάνουμε με το εφέ της σκουριάς. Υπάρχει το ξύλο, δηλαδή έχουμε τα στοιχεία, τα ξύλινα, τα μεταλλικά και φυσικά αυτό το εδώ το πρόσωπο εδώ πέρα του Ιησού με τόσο ωραία χρώματα, αλλά να κοιτάει προς τον ουρανό, προς τον Πατέρα, αλλά με τόσο, να κρύβει τόσο μεγάλη ένταση στο βλέμμα. Και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι το κομμάτι που σε μαγεύει περισσότερο και σε βάζει λίγο σε όλη τη σκηνή του μαρτυρίου. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν πολύ χαμογελάω. Η αλήθεια είναι ότι έχω μπει λίγο μέσα σε όλο αυτό, βλέποντας αυτό το ριζόχαρτο, έχω μπει μέσα σε αυτό
το κλίμα και σύμφωνα και με τις ημέρες που περνάμε γενικότερα, περνάμε δύσκολους καιρούς, οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό το Πάσχα ίσως έχει λίγη μεγαλύτερη ένταση για όλους μας. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό μήνα, γεια σου Αντιγόνη, Αντιγόνη από την Κωνσταντινούπολη, κλασικά, σταθερή αξία εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε όλοι και πάλι. Ηλία από την Κύπρο, λοιπόν, εδώ πέρα. Έτσι, το ξαναδείχνω για αυτούς που μπήκανε μετά. Αυτό. Ας πάρω τώρα να το κολλήσω, μην καθυστερώ και περισσότερο και τα λέμε στην πορεία. Λοιπόν, θα κόψω λίγο ακόμα, από ό,τι βλέπω θέλει λίγο ακόμη να το κόψω και στο σταυρό λίγο. Θα χαλάσω ακόμη και το σταυρό γιατί θα τον δουλέψω από πάνω το σταυρό. Εδώ. Και λίγο από το κάτω μέρος θέλει, λίγο ακόμη το θέλει. Τελευταίο live, όπως σας είπα, μέχρι και του Θωμά. Μετά του Θωμά θα έχουμε τα καινούργια μας live, εντάξει. Μετά θα συνεχίσουμε ξανά κάθε Σάββατο. Τα πριβέ που δεν έγιναν ποτέ, ενώ ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν λόγω έλλειψης χρόνου, δεν γίνανε. Και ίσως επειδή τα έχουμε χαλαρώσει γενικότερα, ίσως βγάλω και κάποια έτσι μαθήματα ακόμη πιο έκτακτα για όλους. Γιατί θα έχω το χρόνο βασικά, οπότε γιατί όχι, τι καλύτερο να έχω και την παρέα σας, ακόμη περισσότερες φορές, να την απολαμβάνω, να δημιουργώ παρέα με εσάς. Εκείνο όμως, πολύ πιθανόν να γίνουν τα καινούργια έτσι μαθήματα που θα κάνω, να γίνονται τελείως απρόσμενα, ίσως κάποιο πρωί, ίσως κάποιο μεσημέρι, δηλαδή ανά πάσα στιγμή, μπορεί να γίνονται τα live, να βγάλω ένα αντικείμενο και να το κάνω και όποιος είναι καλός να το δει, οι υπόλοιποι θα τα βλέπετε μετά. Μικροκατασκευές έτσι, μικροαντικείμενα, όχι live μεγάλης διάρκειας, να ίσα έτσι να δούμε και κάποια λίγο πιο σύντομα, πιο γρήγορα. Λοιπόν, τώρα θα δουλέψω όπως είπα σε καμβά. Αν κάποιος το κάνει, ο καμβάς μου είναι 30 επί 40, α3 που λέμε. Αν κάποιος το κάνει όμως επάνω σε ξύλο θα δουλέψει σε επιφάνεια, θα σταρώσει πρώτα και μετά θα πάει να κολλήσει το ριζόχαρτο. Καλησπέρα, ακόμη χαιρετάτε, ακόμη μπαίνετε. Εγώ προσπαθώ, μιλάω εδώ, προσπαθώ να ξοδέψω χρόνο για να προλάβετε να μπείτε, να μην το χάσετε. Αλλά τι άλλο να πω, πια τα είπα όλα. Και οπότε ας ξεκινήσουμε. Και οι υπόλοιποι θα έρθετε στην πορεία. Λοιπόν. Τώρα, εδώ πέρα έχω βγάλει εγώ κόλλα, napkin glue, λατρεμένη, την ξέρετε, αγαπημένη. Τα δείχνω κάθε φορά για κάποιους που δεν τα γνωρίζουν. Με όλες τις κόλλες decoupage μπορείτε να κολλήσετε, έτσι. Δεν απαραίτητα να έχετε την napkin glue, προς Θεού. Εγώ τη λατρεύω, την αγαπώ, γιατί δίνει ελαστικότητα πολύ. Ειδικά στη χαρτοπετσέτα, δεν σκίζεται εύκολα η χαρτοπετσέτα. Τη δίνει μια ιδιαίτερη ελαστικότητα. Γι' αυτό. Όμως, φυσικά, όποια κόλλα και αν έχετε, μπορείτε να κολλήσετε κανονικά στην επιφάνειά μας. Βάζουμε μία ωραία στρώση επάνω στο καμβά, γιατί ο καμβάς είναι απορροφητικός. Δεν βάζουμε δηλαδή τσιγκούνικα που λέμε εδώ την κόλλα. Αν ήταν ξύλο θα βάζαμε και λιγότερη, και φυσικά θα είχαμε σταρώσει, οπότε θα έμενε η κόλλα στην επιφάνεια. Εδώ βάζουμε μία έτσι ωραία γενναία δόση. Βάζουμε το ριζόχαρτο επάνω στην επιφάνεια. Εδώ περίπου. Λοιπόν, εδώ. Πατάμε να φύγει καλά ο αέρας στα μεγάλα τα ριζόχαρτα. Και πάντα όταν κολλάμε μεγάλα ριζόχαρτα, καλώς τη Γεωργίτα. Γεια σου Γεωργίτα μου, Γεωργία μου βασικά. Λοιπόν, όταν κολλάμε μεγάλα ριζόχαρτα, να ξέρετε, για να έχετε, εδώ δεν είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, σας φαίνεται ίσως λίγο μεγάλο εκεί, αλλά επειδή το έκοψα, έγινε α4. Αν έχετε όμως ένα μεγάλο ριζόχαρτο, αν ήταν όλο δηλαδή το ριζόχαρτο, 30 επί 40, θα κολούσατε το πρώτο μισό από το κέντρο προς τα έξω με μπόλικη κόλλα
στο πινέλο, με δύναμη, πάντα πατάμε για να φύγει ο αέρας, ο φυλακισμένος αέρας, εδώ. Δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν ξεκίνησα από εδώ και κάτω, που κάνετε έτσι κάποιοι όταν δεν γνωρίζετε φυσικά. Δεν ξεκίνησα δηλαδή από την αρχή προς το τέλος, ξεκίνησα από τη μέση προς τα έξω. Αυτό, από το κέντρο προς τα έξω. Ωραία, αυτό στην ουσία έχει κολλήσει με όση κόλλα έχει εδώ κάτω. Βλέπετε, δεν έχει κολλήσει καν τελείως καλά. Τώρα, το γυρίζω από την άλλη και κάνω ακριβώς το αντίθετο, από το κέντρο προς τα έξω. Αυτό βοηθάει για να φύγει όλος ο αέρας ο φυλακισμένος. Γιατί αν το κολλήσετε μια και έξω, κάπου να ξέρετε δεν θα έχει κολλήσει πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι απόλυτο βέβαια, αλλά συμβαίνει. Οπότε θα πρέπει, μετά θα το δείτε όταν θα έχει στεγνώσει, θα το δείτε ότι δεν έχει κολλήσει σωστά. Θα πρέπει να το τρυπήσετε με μία καρφιτσούλα για να βγει ο φυλακισμένος αέρας και αυτό μπορεί να σας κάνει ζάρες. Εντάξει. Ο καμβάς πάντα, επειδή είναι εύκαμπτος, πάντα έχει αυτό το φόβο το να μην κολλήσει καλά το ριζόχαρτό μας, να φουσκώσει σε κάποια σημεία. Δεν είναι, σας το λέω ξανά, καθόλου δύσκολο. Εγώ είμαι απλά πολύ αναλυτική, έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, και σας λέω την κάθε λεπτομέρεια να μπορέσω να σας βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Αλλά δεν θέλω να σας τρομάζω κιόλας με τις πολλές οδηγίες που σας δίνω και νομίζω ότι είναι κάτι τόσο τραγικό. Λοιπόν, έχει κολλήσει. Φυσικά θα το στεγνώσω με το πιστολάκι τώρα, παρόλο που λέμε ότι καλό είναι να μην στεγνώνουμε με πιστολάκι. Εδώ έχουμε live τα γνωστά και στεγνώνουμε. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλησπέρα Αφροδίτη. Τώρα το είδα τη Στέλλα που σε χαιρέτησε, δεν σε είδα για να πω την αλήθεια. Πριν. Καταπληκτικό ριζόχαρτο δώρα, καταπληκτικό. Όταν το είδα συγκινήθηκα απίστευτα, απίστευτα. Και για να πω την αλήθεια ήθελα, μου έγινε κλάμα πάρα πολύ. Και το αγάπησα με τιμή αυτό το ριζόχαρτο. Και λέω αυτό θα το κάνουμε, τελείωσε το συγκεκριμένο ριζόχαρτο. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω σε live, να βρω ένα τρόπο έτσι ώστε να αποτυπωθεί όλο αυτό. Και το ξύλο και η ένταση και όλο αυτό που απεικονίζει. Αλλά ήταν ότι το λάτρεψα, στην κυριολεξία απίστευτα συγκινητικό το θέμα του. Όχι το θέμα του, ο τρόπος που το δείχνει. Λοιπόν, τώρα, ξέρουμε τώρα ότι πάνω από το σχέδιό μας βάζουμε βερνίκι για να το προστατεύσουμε σε περίπτωση που πέσει κάποιο υλικό επάνω, που θα βρίξουμε εδώ διάφορα υλικά, και να πάμε να το καθαρίσουμε αν πέσει κάτι και μας χαλάσει. Λοιπόν, ας πάρω λίγο το βερνίκι μου, το ματ. Έτσι, σήμερα θα επιλέξω να βάλω ματ ακριβώς για να δώσω λίγο και αυτή την, να είναι λίγο πιο άγριο, ας το πούμε, το αποτέλεσμα. Έτσι, σίγουρα όχι γυαλιστερό. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να βάλουμε σατινέ, αν και πάλι δεν θα είμαι πολύ υπέρ. Θα βάλω λοιπόν το ματ, το βερνίκι αυτό εδώ, το ματ. Το βάζω στο πιατάκι μου, στην ακρούλα, εσείς δεν βλέπετε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, μια χαρά πιάτα μιας χρήσης. Τέλεια πιάτα για να κάνετε τη δουλειά σας, που λέμε πού να βάλω τα υλικά αυτά που είναι τα μπουκάλια, ορίστε στα πιάτα μιας χρήσης, αν θέλουν να πέσουν φυσικά τα υλικά. Βλέπω ότι όσο περνάει η ώρα μαζεύεστε, σας έχω μάθει βέβαια να καθυστερώ και όλες πάρα πολύ να ξεκινήσω κάθε φορά και λέτε τώρα εντάξει. Προλαβαίνουμε ακόμη, η Ολυμπία καθυστερεί συνήθως, οπότε οκ, δεν πειράζει, ας αργήσουμε και λίγο. Λοιπόν, περνάω την επιφάνειά μου όλη με το βερνίκι.
στρώνω το βερνίκι, βλέπετε, όσο πιο καλά μπορώ, όχι απλά να το περάσω και να φύγω, να επαναπαυτώ και να πω έχω βάλει βερνίκι. Όχι γιατί δεν θα ασφαλίσει η επιφάνεια, αλλά γιατί το έχω πει και στα άλλα live, όσο πιο καλά στρώνεται το βερνίκι, τόσο πιο ωραίο θα φαίνεται στο φως το αποτέλεσμα του έργου σας, γιατί δεν θα φαίνονται αυτές οι αντισθητικές, οι απέσιες γραμμούλες που φαίνονται πολλές φορές όταν έχω χυστεγνώσει, έχει ολοκληρωθεί το έργο μας και το βλέπουμε στο φως και βλέπουμε να έχει γραμμές ασύμετρες το έργο. Προτιμάμε μαλακό πινέλο για το βερνίκι επίσης και φαρδί. Εντάξει. Και αυτό για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Δεν θέλουμε να έχουμε γραμμούλες. Όσο είναι φαρδί το πινέλο καλύπτει μεγάλο μέρος της επιφάνειάς μας και δεν έχουμε δηλαδή πινελιές μικρές μικρές, οπότε και αυτό βοηθάει ακόμη στο αποτέλεσμα. Δεν αφήνω μυστικό για μυστικό, όλα σας τα λέω, όλα, τα πάντα έτσι, τα πάντα όμως. Δεν υπάρχει tips και κόλπο και κάτι να μην έχω πει, τα πάντα όλα σας τα λέω. Λοιπόν, τώρα, για να δω λίγο, δεν έχω βάλει σε ένα κομματάκι εδώ, μου έχει ξεφύγει. Καλησπέρα, καλώς τα κορίτσια, καλώς μας ήρθατε. Φίλες μας, ο διαγωνισμός τρέχει, λίγη σε 2 μερούλες, τη Δευτέρα λίγη ο διαγωνισμός με τα αυγά. Είναι στην ομάδα χειρότεχνο, εγώ το κοιτάω στο φως να δω τώρα πώς είναι. Εδώ βέβαια, εδώ τέλεια, είχε μια βρωμίτσα. Λοιπόν, στην ομάδα χειρότεχνο μπορείτε να πάτε να πάρετε μέρος, όσοι δεν πήρατε μέρος, με τα αυγουλάκια μας. Μπείτε στην ομάδα, χειρότεχνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, ανεβάστε αυγουλάκια, ό,τι τεχνική κι αν θέλετε, το έχω πει βέβαια και στο προηγούμενο live, ό,τι τεχνική θέλετε να έχει το αυγό, δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, ανεβάστε αυγουλάκια, μπορεί να είναι παλιά, μπορεί να είναι καινούρια, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, δεν μας νοιάζει, αρκεί να είναι πασχαλινά τα αυγουλάκια, έτσι. Να έχουν δηλαδή να παραπέμπουν στο Πάσχα. Όχι πασχαλινό θεματάκι, μπορεί να έχουν λουδάκια πάνω, μπορεί να έχουν μια παλαίωση, μπορεί να έχουν ακόμη και ένα αγγελάκι. Αλλά μην το ξαναλέω γιατί μας έτυχε αυτό. Γι' αυτό και είχαμε διαφωνία με το μέλος. Λοιπόν, για να προλάβω λίγο κάποιες προστριβές, μην μου βάλετε ένα βουλάκι που έχετε πάνω τη φωτογραφία του παιδιού σας για παράδειγμα. Εντάξει, όχι κάτι τέτοιο, κατανοητό. Όμως, οποιοδήποτε παράσταση και αν έχει οτιδήποτε, πασχαλινό αυγουλάκι, φελιζόλ, κεραμικό, ξύλινο, χειροποίητο να είναι, με γυψόγαζα, με ό,τι θέλετε, με πυλό, με ό,τι θέλετε. Πάρτε μέρος για 2 τυχερούς, έχουμε δωράκια, 3 τη Δευτέρα, 3 του μηνός τη Δευτέρα, τελειώνει η κλήρωση το μεσημέρι, λίγη, για να προλάβω πριν το Πάσχα, μέσα στη βδομάδα θα γίνει έκτακτα η κλήρωση, να προλάβω να σας στείλω τα δωράκια σας πριν το Πάσχα, εντάξει. Οπότε πάρτε μέρος στην ομάδα χειρότεχνο με ελληνικούς χαρακτήρες για όποιον δεν είναι μέλος. Πάμε να στεγνώσουμε. Και επίσης κοινοποιήσεις όπως μας λέει η Στέλλα. Κάντε μας κοινοποιήσεις στο προφίλ σας. Έχει ένα κουμπάκι κάτω κάτω που λέει κοινοποιήστε. Κοινοποίηση. Οπότε πατάτε το κουμπάκι και μετά αμέσως κάνετε την κοινοποίηση. Έτσι, στο προφίλ σας. Γιατί σήμερα είμαστε λίγοι ακόμη. Ξέρω ότι στην πορεία θα πείτε και οι άλλοι. Τώρα φυσικά όσο πλησιάζει το Πάσχα, εντάξει, έχουμε και άλλα δουλειές. Έχει ανοίξει και ο καιρός και δεν είμαστε όσοι ήμασταν. Οπότε για κάντε μου κοινοποιήσεις για να βοηθήσετε, να μαζευτούνε, να υπενθυμίσουμε και τους υπόλοιπους ότι εδώ κάνουμε αυτό το ωραίο έργο και να μας βοηθήσετε.
Τέλεια. Λοιπόν, τα βερνίκια, να πω και κάτι, ακόμη και όταν λέει βερνίκι μάτ, δεν είναι τελείως μάτ το βερνίκι, να το γνωρίζετε κι αυτό. Τα βερνίκια τα ξεχωρίζουμε σε μάτ, σατινέ και λιστερά. Ωραία! Έχουμε τριών ειδών βερνίκια. Οι περισσότερες εταιρείες, μάλλον όχι περισσότερες εταιρείες, ψέματα, αρκετές εταιρείες. Σίγουρα όλες οι εταιρείες έχουν μάτ και γυαλιστερό, αλλά ξεχωρίζουμε τις καντένς, ας πούμε. Τώρα, γιατί αυτό χρησιμοποίησα, υπάρχει μάτ σατινέ γυαλιστερό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε βερνίκια που αφήνουν μάτ αποτέλεσμα, όπως εδώ, σατινέ, δηλαδή μέτρια γυαλάδα, και γυαλιστερό, φυσικά το έξτρα γυαλιστερό. Όμως, να ξέρετε ότι ακόμη και τα μάτ βερνίκια δεν είναι τελείως μάτ. Δηλαδή, αν πάτε να τα βάλετε σε ένα χρώμα κοιμωλίας που είναι τελείως μάτ εκείνο το βερνίκι, ούλτρα μάτ, έτσι, το τελείωμα της κοιμωλίας, θα δείτε ότι το βερνίκι θα αφήσει μια πολύ 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 μικρή γυαλάδα. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει? Γιατί με τον καιρό, ακόμη και το μάτι το βερνίκι, που και εδώ θα το δείτε ότι ελαφρώς γυαλίζει, το βλέπετε που γυαλίζει ελαφρώς, αυτό με τον καιρό, μετά από, εξαρτάται φυσικά από το περιβάλλον, από το πόσο το χτυπάει ο ήλιος, από πολλούς παράγοντες, αλλά μετά από λίγο καιρό αυτό το βερνίκι θα αρχίσει να ξεθαμπώνει. Θα φύγει αυτό το αποτέλεσμα το μάτ, το ελαφρώς γυαλιστερό, και θα γίνει τελείως, τελείως μάτ, εντάξει. Και φυσικά ακόμη και τα γυαλιστερά βερνίκια, η απλή σειρά μιλάω, και εκείνα ακόμη χάνουν λίγο από την αρχική γυαλάδα τους. Έγινε. Οπότε, μην τρομάζετε όταν το βερνίκι που έχετε πάρει λέει μάτ και δεν είναι τελείως μάτ, και λέτε τώρα τι έγινε και δεν είναι τελείως μάτ, αφού γράφει μάτ επάνω. Είναι γι' αυτό το λόγο. Θα ξεθαμπώσει σιγά σιγά. Λοιπόν, καλησπέρα στα κορίτσια που μπήκανε τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω και τα καρφάκια εδώ, βλέπετε. Τα καρφιά. Αχ, αυτά τα καρφιά που σταύρωσαν τον Χριστό μας. Τα καρφιά εδώ. Λοιπόν, θα τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Τώρα, εγώ είπα ότι αυτό το σχέδιο θα το χρησιμοποιήσω ως πατρόν. Εδώ, ως πατρόν θα το χρησιμοποιήσω αυτό το σχέδιο. Ωραία. Έχω ανοίξει πυλό, φύλλο, για να μην καθυστερούμε τώρα, μην χρονοτριβούμε. Do and dry τον πυλό. Τον έχω ανοίξει όπως είναι ο σταυρός, στο περίπου, εδώ. Και θα πάω, θα το κολλήσω ακριβώς επάνω, για να δώσω το τριζιάστατο αποτέλεσμα, και από εκεί και πέρα θα το διαμορφώσω λίγο για να φαίνεται, να φαίνεται σαν ξύλινο. Εντάξει, θα κάνω δηλαδή και ένα εφέ ξύλο, ας το πούμε έτσι, χοντρά χοντρά, επάνω στο σταυρό μας. Λοιπόν, αυτό. Ένα αυτό. Πριν κάνουμε αυτό εδώ, και θα μπορούσα εδώ να κάνω και κάτι άλλο, να πω λίγο και αυτό. Θα μπορούσα να είχα βάλει τον πυλό από κάτω, να είχα κάνει το σημείο του σταυρού, και από πάνω να έπαιρνα το ριζόχαρτο και να το κολούσα ακριβώς επάνω στο σημείο του σταυρού. Οπότε θα είχαμε τη μία αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία, και αυτό γίνεται, το ανάποδο. Αλλά δεν θα ήταν τόσο εντυπωσιακό, καθόλου τόσο εντυπωσιακό, όσο θα γίνει στο τέλος του live μας. Σηκώνω μανίκια. Θα κάνω λίγο πρώτα το background, το γύρω γύρω με την μπαστούλα, και μετά θα κάνουμε αυτό εδώ που σας είπα τώρα. Λοιπόν, να βρούμε λίγο και την μπαστούλα μας. Το καλάθι. Εδώ. Το καλάθι της νοικοκυράς. Το καλάθι μας. Παίρνω την κλασική πάστα, Classic Relief Paste. Κλασική λευκή παστούλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε αυτήν την κλασική πάστα, είτε κάποια πάστα modeling. Εντάξει, δεν απαγορεύεται είτε η μία είτε η άλλη. Εδώ πέρα και η modeling μια χαρά μπορεί να μας κάνει τη δουλειά μας, γιατί δεν θέλουμε και τον τεράστιο όγκο. Λοιπόν, σπατουλίτσα, σπατουλίτσα, και θα ξεκινήσω να απλώνω σε όλη μου την επιφάνεια. Λοιπόν, ναι, θα το απλώσω σε όλη μου την επιφάνεια, αλλά δεν θα απλώσω τεράστιο στρώμα. Δεν θέλω δηλαδή να φαίνεται να έχει τον όγκο τον τεράστιο.
ίσα απλώνω εδώ λίγη σπάτουλα, μπαίνω και μέσα στο ριζόχαρτο πιο πολύ για να μπω και στις άκρες του ριζόχαρτου να ξεγελάει λίγο το μάτι και εκτός από αυτό να μπορέσω να κάνω και τις γραμμούλες που θέλω να κάνω, να είναι ανάγλυφο το αποτέλεσμά μας. Καλησπέρα, καλώς την κυρία Χρύσα, τη Ζωζό, που την αγαπημένη μου, που την είδα πριν αλλά δεν τη χαιρέτησα. Είδα, Ζωζό, που με χαιρέτησες. Αν θέλετε αυτό το κάνετε και στα πλαϊνά, έτσι. Έτσι όπως θα το κάνουμε τώρα, μπορείτε και να συνεχίσετε και στα πλαϊνά με την παστούλα. Όλη την τεχνοτροπία που θα κάνουμε εδώ, κανονικότατα. Λοιπόν, απλώνω την παστούλα μου έτσι όσο μπορώ στρωτά. Κρεμούλα, σαν κρεμούλα είναι. Είναι τόσο έτσι ωραία λία πάστα. Που απλώνεται όμορφα. Λοιπόν, αυτό δεν θα αργήσει και να στεγνώσει ακριβώς επειδή δεν έχει πολύ όγκο, αλλά σίγουρα θέλει λίγο χρόνο. Οπότε σε αυτή τη φάση μπορείτε να κάνετε το καφεδάκι σας. Όσο θα στεγνώνω εγώ, όσοι δεν έχουν καφεδάκι δίπλα τους. Πιείτε ένα και για μένα, ένα καφεδάκι και για μένα. Δυνατόν, ξέχασα να το κλείσω. Φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ξέχασα να το βάλω στο κινητό μου σε λειτουργία να μην παίρνουν τηλέφωνα. Αχ, τι έκανα σήμερα.
Λοιπόν, ελπίζω να το σκεφτούν και να μην ξαναπάρουν. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πέρα. Έχουμε τελειώσει προς το παρόν. Ας μην μπλένουν τη σπάτουλα γιατί θα μας χρειαστεί. Μάλλον με τη σπατουλίτσα θα κάνω εδώ πέρα λίγες γραμμούλες. Εντάξει. Ασύμετρες. Ας πούμε ότι είναι σαν τα νερά του ξύλου. Ψευτοεφέ κάνουμε εδώ, ούτε δεν θα πούμε ότι κάνουμε το εφέ του ξύλου. Το ίδιο θα κάνω βέβαια και στον πυλό, αλλά θα είναι έτσι ένα ψευτοεφέ τόσο για να μην είναι τελείως ίσια η επιφάνειά μου. Να μην φαίνεται δηλαδή αυτό το ίσιο που έβαλα την πάστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, κάποια σημεία που βλέπω που προεξέχουν, λίγο εδώ θα τα καθαρίσω, έτσι, να πάρω το περίσσιο. Δεν θέλω πολλά πολλά εξογκώματα. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε να στεγνώσουμε και να συνεχίσουμε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Ρωτάτε τι έκανα, ε. Θα το δείτε και μετά. Να χαμηλώσω λίγο το πιστολάκι. Θα το δείτε και αργότερα φυσικά όσοι δεν το είδατε. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει, δεν έχω προχωρήσει πάρα πολύ. Κόλλησα το ριζόχαρτο. Έχω βάλει παστούλα. Απλή κλασική πάστα γύρω από το μοτίβο, μια λεπτή στρώση όμως, αρκετά λεπτή και όσο μπορώ πιο στρωτά, να μην έχει τεράστια εξογκώματα. Σοφία μου καλησπέρα, χαίρομαι που σε βλέπω Σοφία. Και επίσης, έχω κόψει τον πυλό σύμφωνα με το σταυρό και συνεχίζουμε. Συνεχίζω, βλέπετε, να κάνω γραμμούλες όπου βλέπω ότι δεν το δούλεψα όπως θα ήθελα ακριβώς. Ωραία. Δεν μου λέτε κάτι, δεν έχετε κάποια άλλη απορία, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο.
Θα γράψω και στο blog, δεν έχω προλάβει να γράψω το blog, θα γράψω και τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει και φυσικά τις οδηγίες επιγραμματικά. Βήμα-βήμα και θα ανέβει εννοείται σε εκείνο το σημείο επίσης πάλι το live μας, εντάξει. Οπότε θα τα έχετε όλα μαζί, συμμαζεμένα, όλα μαζί σε ένα μέρος και να μπορείτε να σας διευκολύνει. Τα υλικά εννοείται θα μπορείτε να πατάτε πάνω στα υλικά για να σας πάνε απευθείας στο σύνδεσμο, έτσι ώστε αν θέλετε κάτι να παραγγείλετε. Το πειράζω ακόμη από ό,τι βλέπετε. Όπου νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω να το δουλέψω εδώ με τις γραμμούλες, πάω και με το χέρι μου λίγο, τόσο έτσι ελαφρώς άτσαλα. Ο πυλός, ναι, όταν στεγνώνει μαζεύει η δώρα. Μειώνεται όπως λες, συρρυκνώνεται, εντάξει. Αυτό το έδειξα στην προηγούμενη φορά, τι γίνεται, τι κάνουμε σε εκείνη την περίπτωση όταν ο πυλός έρχεται και συρρυκνώνεται μετά από λίγες μέρες, πώς το διορθώνουμε. Αν ανατρέξει δηλαδή στο προηγούμενο ακριβώς live, θα δεις ακριβώς τι έκανα. Τώρα, θέλει καλό στέγνωμα, γιατί από πάνω θα βάλουμε υλικά, οπότε επιβάλλεται καλό στέγνωμα. Στέγνωσε σχεδόν το πολύ, λίγο ακόμη, μια υπομονή ακόμη, σε σημεία έμεινε από ό,τι βλέπω. Σε γενικές γραμμές στέγνωσε. Δυναμώνω λίγο αναγκαστικά. Το πατάω απλά να κάτσει τώρα για να μην καθυστερούμε πολύ όπου έχει όγκο η πάστα.
ας το αφήσουμε προσωρινά αυτό τώρα και να συνεχίσουμε για να μην σας ζαλίζω πολύ ακόμη με το πιστολάκι, ούτως ή άλλως έχουμε και άλλο στέγνωμα. Τώρα, θα πάω να βάψω την επιφάνειά μου με αυτό εδώ το χρωματάκι. Είναι από τη σειρά Premium, το 1750. Λοιπόν, ας βάλω στην παλέτα μου. Ωραία. Έχω βρέξει και λίγο το πινέλο μου. Το χρωματάκι είναι εδώ πέρα, αυτό, εντάξει. Θα βάψω πάρα πολύ καλά την επιφάνεια, να μπει και μέσα στις ρογμές και επίσης να μπει και λίγο μέσα στα... μέσα στα ανάγλυφα, έτσι, και μέσα στο σχέδιο. Βρέχω πάλι λίγο το πινέλο για να αραιώσει ελαφρώς το χρωματάκι. Τώρα, επειδή έχω βάλει βερνίκι, μπορώ ακριβώς να κάνω αυτή τη δουλειά και να καθαρίσω όλο το περίσσιο χρώμα που έχει μπει παραπάνω από όσο πρέπει μέσα στο σχέδιό μου. Εντάξει, αν δεν είχα βάλει βερνίκι, δεν θα μπορούσα να το κάνω, θα είχε ρουφήξει το ριζόχαρτο και δεν θα μπορούσε να σωθεί με τίποτα. Γνωστά πράγματα, τα έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές αυτά εδώ, πολύ γνωστά. Και τα πλαϊνά φυσικά. Καθαρίζω κλασικά όπου χρειάζεται να καθαρίσω. Τρέχοντας, δουλεύω τρέχοντας, βλέπετε, έχω βάλει το κεφάλι κάτω και έφυγα σφαίρα. Νομίζω πως δεν έχω κάνει και μία πλευρά, ωραία, καλά το θυμόμουν, από τα πλαϊνά. Οι λεπτομέρειες πάντα μα πάντα κάνουν τη διαφορά στα έργα μας και ειδικά όταν αφήνουμε τα πλαϊνά των καμβάδων έτσι άβαφα
ή λερωμένα πολλές φορές είναι από τα που έχει ξεφύγει το χρώμα, φαίνονται άσχημα, έτσι. Θέλει λίγο να προσέχουμε έτσι και τις αυτές τις μικρές τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, στεγνώνω. Γεια σου Γεωργία μου, χαίρομαι. Η εικόνα υπέροχη, υπέροχη, εξαιρετική. Εξαιρετική. Ζω, το χρώμα θα το χαλάσουμε. Δεν θα μείνει αυτό το, πώς να το πω, το πορτοκαλένιο. Δεν είναι πορτοκαλένιο, το λέει οξυδωμένο κίτρινο νομίζω εδώ η εταιρεία. Έχουμε ακόμη δουλειά με το χρώμα, θα το χαλάσουμε. Όχρα, ναι, όχρα, ακριβώς. Δεν το λέει όχρα, αλλά όχρα είναι στην κυρίαρχη στην ουσία, ναι. Πολύ ωραία. Τώρα, πάμε λοιπόν λίγο να το χαλάσουμε. Καλώς την Έλενα, καλώς μας ήρθες. Θα το χρησιμοποιήσω τώρα από πάνω το cardboard, αυτό εδώ το χρώμα, ή γενικά ένα beige μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε αυτό το cardboard, ένα beige. Απλά να μην είναι υπερβολικά ανοιχτό. Να είναι ελαφρώς ανοιχτό, δεν πειράζει, υπερβολικά να μην είναι. Τώρα, και θα πάω με άγριο πινέλο και θα κάνω πάνω στα ανάγλυφα αυτές τις γραμμές. Με λίγο χρωματάκι, άγριο πινέλο, τη τεχνική dry brush, δηλαδή σβήνουμε στην ουσία, έτσι, το χρώμα μας στην άκρη σε ένα δοχείο, σε μια χαρτοπετσέτα κάπου, σε ένα δοχείο, σε ένα πιατάκι θέλω να πω, όπως εδώ, για να έχει ελάχιστο χρώμα, ίσα ίσα να περάσω τα ανάγλυφα. Αν και αυτό θα το ξανακάνω, θα δουλέψω τώρα από πάνω έτσι και θα το ξαναπεράσω. Θα δείτε ότι έχουμε ακόμη δουλειά με αυτό το κάτω μέρος. Για να το φέρω εκεί που θέλω. Σε γενικές γραμμές δεν έχει τραγική δουλειά το έργο μας. Δεν είναι αυτό το που θα μας φάει τον χρόνο που θέλει. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Το εφέ σκουριάς λίγο παραπάνω θα μας πάρει ίσως. Έτσι, για να το δείτε έτσι λίγο να το καταλάβουμε καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Οι τεχνικές του είναι ωραίες, απλές, εύκολες, τεχνοτροπίες βασικά έχει. Και μπορείτε να τις βάλετε και να τις προσαρμόσετε και σε άλλα αντικείμενα και σε άλλα background ας πούμε. Αυτά τα εφέ δηλαδή που κάνω αυτό που κάνω τώρα, μπορείτε να το κάνετε άνετα και οπουδήποτε αλλού. Να έχετε για παράδειγμα ένα τοπίο, έτσι, ή ένα πρόσωπο άλλο. Λίγο παραπάνω επιμένω στις ακρούλες εδώ πέρα που τελειώνει η παστούλα μου. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι τέλεια. Καμία απορία. Δεν μας φτάνει ο χρόνος να κάνουμε και κανένα διαγωνισμό με εικόνα. Να μας ανεβάζατε και δικές σας εικόνες. Φέτος έκανα αρκετές εικόνες γενικά.
Οπότε, ίσως μετά, δεν πειράζει. Και τι έγινε, η εικόνα είναι διαχρονική. Μπορεί μετά το Πάσχα να κάνουμε, να δούμε ένα διαγωνισμό με τις εικόνες που έχετε κάνει. Μια κλήρωση βασικά, έτσι, να τα ανεβάσετε, να τα δούμε. Στην ομάδα φυσικά αυτό και να κάνουμε την κλήρωσή μας. Θα το δούμε τέλος πάντων. Ωραία. Να περιποιηθώ λίγο τα πλαϊνά του. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Στεγνώνω και εδώ. Στεγνώ σκάμα σε αυτό βέβαια. Τι να στεγνώσω, αλλά λίγο λίγο αν έχει μείνει κάπου υπερβολικό χρώμα. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Τώρα να χρησιμοποιήσουμε την πατίνα τη γνωστή λαδιού που την έχω βάλει σε άπειρα live της εταιρείας Πεντάρτ, αυτή είναι έτσι, την υγρή, τη liquid πατίνα ή λαδοπατίνα που με ακούτε πολλές φορές να λέω. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Δήμητρα, την Ξανθή, καλό μήνα, καλώς μας ήρθατε. Λοιπόν, χαρτάκι, αυτή θέλει χαρτάκι εδώ. Παίρνω με τη λαδοπατίνα, με προσοχή γιατί βάφει υπερβολικά, έτσι. Παίρνω και περνάω στην επιφάνεια για να έρθει να σκουρίνει. Λοιπόν, νομίζω όχι χαρτί, μορομάντιλο καλύτερα και σκουπίζω. Θα το αφήσω λίγο να τραβήξει και θα το σκουπίσω μετά. Θα είναι καλύτερα γιατί είδα ότι τώρα θα το αφαιρέσω όλο με τη μία και δεν θέλω. Μυρίζει, το ξέρετε, αυτή η συγκεκριμένη. Βέβαια τώρα όσο καλοκαιριάζει μπορούμε να δουλέψουμε με ανοιχτά παράθυρα ή και έξω και δεν είναι τόσο τραγικό το ότι μυρίζει. Όμως σίγουρα είναι ένα υλικό που μυρίζει. Το χρησιμοποιώ πολύ γιατί απλώνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν θέλει ούτε να το αραιώνουμε ούτε τίποτα. Απευθείας παίρνουμε και το απλώνουμε εμείς. Έτοιμο προϊόν. Πάει πολύ καιρό πραγματικά. Φτουράει που λέμε. Αντέχει πολύ καιρό αυτό το υλικό. Θα βαρεθείτε να το έχετε. Και επίσης αφήνει ένα τέλειο καφέ ξανθό χρωματάκι. Ένα πολύ ωραίο. Τώρα, αν δεν το σκουπίσουμε, είναι καφέ σκούρο, έτσι. Αλλά το χρώμα που αφήνει στην παλαιώση είναι αυτό το καφέ, το ωραίο, το καφέ ξανθό, καφέ... καφεμελία, το πούμε έτσι. Τώρα, θα πάω και θα το καθαρίσω λίγο. Καλώς τη Θάλια και την Ειρήνη. Όχι, πατίνα liquid είναι η λαδοπατίνα, έτσι, όχι πατίνα. Είναι πατίνα, έχει ως βάση το νεύτη, αλλά είναι σε μορφή λαδιού, έτσι. Πατίνα νευτιού καθαρά είναι η πατίνα η ούμπρα, που είναι σαν κρεμούλα. Μήπως τον μπερδεύεις με τα λάδια ζωγραφικής αυτό το πράγμα, του λες τώρα. Λοιπόν, τέλεια. Το χρώμα που βγάζει είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμά του. Πάμε να κάνουμε και το κάτω μέρος και
Τα πλαϊνά επίσης που έχω αφήσει, έκανα μόνο το ένα πλαϊνό. Τα γουρνοπίνελα, τα πινέλα αυτά, τέλεια πινέλα, δεν χαλάνε, σκυλιά είναι, χρόνια τελείωτα. Σε όσα υλικά έτσι δύσκολα με νεύτη είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να τα βάλετε, δεν παθαίνουν τίποτα. Γιατί μετά φυσικά από τη λαδοπατίνα θα πάω και θα το βάλω στο νεύτη το πινελάκι για να καθαρίσει, έτσι. Αυτά λοιπόν τα πινέλα, εντάξει, αγριεύουν λίγο, είναι ούτως ή άλλως και πιο άγρια γιατί είναι χοίρινη η τρίχα τους, αλλά δεν χαλάνε με το τίποτα. Τώρα, όπως και πριν, λίγο το πλαϊνό. Προσοχή με το χαρτί να μην το πάρετε όλο με τη μία. Δεν θέλουμε να το πάρουμε όλο με τη μία, αλλά έτσι να πάρουμε το πολύ. Βέβαια, αν σας αρέσει τόσο σκούρο, το αφήνετε τόσο σκούρο. Εγώ θέλω να φαίνεται λίγο και το πορτοκαλί ενδιάμεσα που βάλαμε, την όχρα βασικά, να πω σωστά, το πορτοκαλί. Να μην είναι μόνο ένα χρώμα. Το μόνο ότι αυτό θέλει λίγες μερούλες για να στεγνώσει, εντάξει, οπότε το αφήνετε, το κάνετε και το αφήνετε έξω για να μην σας μυρίζει και να τραβήξει καλά. Λοιπόν, και το μωρομάντιλο τώρα ελαφρώς σε κάποια σημεία. Τέλειο. Νομίζω πως είμαστε καλά. Ωραία. Για να το δω λίγο κι εγώ από εδώ. Να κάνω τις διορθώσεις μου γιατί τα βλέπω ανάποδα και καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να διορθώσω αυτό που θέλω. Να το κάνω όπως το ακριβώς το πρέπει να γίνει. Οπότε να το δω κι εγώ από τη σωστή πλευρά. Πολύ ωραία. Απλά τις άκρες δουλεύω τώρα για να καταλάβετε λίγο εδώ με την πατίνα του λαδιού. Μόνο τις άκρες και τίποτα άλλο. Χτυπάει το φως όμως και δεν μπορώ να δω και προσπαθώ λίγο να το γύρω προς την πλευρά μου για να μπορώ να το βλέπω. Ωραία. Τώρα, δείτε το, είμαστε σε αυτή τη φάση, εντάξει. Το ίσια το χτυπάει διαφορετικά το φως, οπότε το γυρνάω λίγο έτσι για να το δείτε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το πινελάκι αυτό θα μπει στην, το αφήνω προσωρινά εδώ, θα μπει είπαμε μέσα στο νεύτη για να μπορέσει για να καθαρίσει. Να κλείσω λίγο τα υλικά μου και πάμε να συνεχίσουμε με τον πυλό μας.
Λοιπόν, θα το προσπαθήσω με ένα μυστέρι, με ένα καφί καλύτερα, μήπως μπορεί και να είναι και καλύτερα. Θα πάω να κάνω πάνω τις γραμμές του ξύλου. Ωραία! Επάνω στο πυλό μου. Όπως περίπου έκανα στο καμβά μου, με τον ίδιο τρόπο έτσι ασύμετρες γραμμές επάνω στο πυλό, να φαίνεται σαν να είναι ξύλο. Ασύμετρες, έτσι. Θα σας το δείξω ξανά τώρα εδώ. Χαράζω δηλαδή στην ουσία. Χαράζω τον πυλό. Χαλάω λίγο και τις άκρες του. Το καρφί βλέπω ότι είναι ιδανικό για αυτό το πράγμα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Κάνει ακριβώς και το χαλασμένο το ξύλο στην άκρη που θέλω να έχω το εφέ του. Το τριμμένο δηλαδή, ότι είναι αυτό το παλιό το ξύλο. Υπέροχο. Να χαλάσω λίγο πάλι το πυλό εδώ τις άκρες. Και νομίζω πως το ένα το κομμάτι έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, το ένα το κομμάτι το βλέπετε πως έγινε. Φαίνεται βασικά στην κάμερα, πιστεύω πως φαίνεται έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάω και θα βάλω στην επιφάνειά μου επάνω την τάκι γκλου ή μπορείτε να βάλετε heavy body gel εναλλακτικά, έτσι. Όποια και από τις δύο να έχετε, γίνεται μια χαρά. Τάκι γκλου. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατή κόλλα. Χωρίς να βρεθεί στο καρφί, δεν σκάει ο πυλός. Δεν καταλαβαίνω, Κατερίνα μου, τι λες. Χωρίς. Αν θες λίγο να αλλάξεις την ερώτηση, να μπορέσω να σε καταλάβω για να σου απαντήσω. Μπόρικη κόλλα. Χωρίς να βρέξω τον. Ναι, δε πάλι εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Θέλω να μου το αναλύσεις λίγο. Χωρίς να βρέξω τον πυλό. Αν σκάει ο πυλός χωρίς να το βρέξω. Αν θα σκάσει στην πορεία εννοείς, στη διάρκεια. Γιατί να σκάσει. Είναι ένα ίσιο κομμάτι τώρα εδώ. Να μαζέψει. Τι ακριβώς εννοείς. Λοιπόν,
Έχω βάλει την κόλλα μου, εντάξει. Να δω μόνο γιατί μάλλον δεν έχω βάλει, είναι λίγο πιο φαρδί το κομμάτι, οπότε θέλει παραπάνω κόλλα εδώ και λίγο εδώ να το μεταφέρουμε, δεν πειράζει, ας χαλάσουμε ελαφρώς το σχέδιο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επάνω μέρος του σταυρού, τέλεια, και εδώ πάμε και εδώ πέρα. Διορθώματα κάνω από ό,τι καταλάβατε. Για να φαίνεται λίγο σαν φυσικό ξύλο, έτσι το χαλάω και λίγο. Στο μοτίβο μας είναι ίσιο ίσιο, αλλά δεν πειράζει. Ας φαίνεται λίγο ότι είναι ένα, δεν μπορεί να είναι και τόσο ίσιο. Και εδώ λίγο, έτσι, πολύ ωραία. Τώρα πάω να κάνω το ίδιο πράγμα ακριβώς στο άλλο το κομμάτι του πυλού. Όχι, γίνονται μια χαρά. Εντάξει Κατερίνα, σε κατάλαβα τώρα. Γίνονται μια χαρά, δες το. Δες το. Να το, χαράζεται μια χαρά. Γιατί είναι αρκετά μυτερό το καρφί. Δεν χρειάζεται να το πατήσουμε και με δύναμη. Πολύ λίγο θέλουμε. Γενικά πάντως τώρα, το είχα πει και προχθές αυτό, αυτός ο πυλός δεν είναι για να τον βρέχετε και πάρα πολύ, να ξέρετε. Ακριβώς επειδή είναι ελαφρύς μαστιχωτός, δεν είναι και για πολλά πολλά τέτοια. Έτσι, μπορείτε την τεχνική να την κάνετε και με ντας και με άλλους πυλούς. Δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα τον ελαφρύ, τον λατρεύω, το χρησιμοποιώ στα πάντα όλα, σας τον δείχνω για αυτό το λόγο, αλλά δεν σηκώνει και πάρα πολύ βρέξιμο, γιατί σε εκείνη την περίπτωση θα αρχίσει να κρακελάρει. Κρατάει πολύ υγρασία ο συγκεκριμένος μέσα του όταν τον βρέχουμε, τα χέρια μας και τον δουλεύουμε, εντάξει. Χαλάω λίγο και τα πλαϊνά του, έτσι είπαμε να φαίνεται και λίγο πιο φυσικό. Θα χαλάσω λίγο και στο άλλο λίγο ακόμη, από ό,τι βλέπω θέλει. Σχεδόν έχει στεγνώσει η κόλλα μου, έχει κολλήσει δηλαδή το κομμάτι αρκετά καλά εδώ πέρα, τώρα που το πιέζω βλέπω ότι δεν βλέπω. Σούπερ τέλεια εδώ, και ας πάω αυτό το κομμάτι καλύτερα να το βάψω
πριν το κολλήσω, γιατί θα πρέπει να βάψω και το άλλο. Λοιπόν, να πάρω το χρωματάκι, το... Πρόλαβες, Μέρι, πρόλαβες, εντάξει. Πρόλαβες, τα μισά πρόλαβες. Το ντελάνο, αυτό, μπλε-γκρι χρωματάκι, υβριδικό ντελάνο χρωματάκι. Αυτό το χρωματάκι που το είχα ξαναβάλει, προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω πως το έβαλα, πού το έβαλα, σε ένα αυγό που είχα κάνει. Δεν θυμάμαι, πέρσι, νομίζω σε ένα tutorial. Τέλος πάντων, ένα πολύ ωραίο μπλε-γκρι, έτσι, δεν είναι μπλε, δεν είναι... Λίγο θα σας το δείξω τώρα στην παλέτα. Δείτε το, αυτό είναι, αυτό, μπλε-γκρι. Λοιπόν, βάφω τώρα το μπυλό μου. Ωραία, τελείωσε αυτό το κομμάτι. Φανταστική δουλειά το καρφί, κορίτσια, να ξέρετε, κάνει εδώ τέλεια τις γραμμές, ακριβώς όπως θέλω να είναι. Λοιπόν, ας πάω να βάψω και το άλλο το κομματάκι τώρα. Αυτό που έχω κολλήσει, θα το παλαιώσω από πάνω και μετά θα κολλήσω το μικρό κομμάτι, εντάξει. Να σας πω λίγο τον αριθμό σε αυτό, αν θέλετε, αν κάποιος βιάζεται και θέλει να παραγγείλει τα υλικά, είναι το 040. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα το blog, δεν ξέρω αν καταφέρω να το γράψω σήμερα το βράδυ ή αν θα το γράψω αύριο, έτσι και αλλιώς θα το ανεβάσω και στο Facebook, αλλά ελπίζω να τα καταφέρω και σήμερα, να προλάβω. Φυσικά εκεί είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, απευθείας πατάτε πάνω στο υλικό και σας πάει μέσα στο υλικό, σας οδηγεί από μόνο του όλο, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, δύο κινησούλες είναι, μπαίνει στο καλάθι σας και είστε μια χαρά, τελειώσατε πολύ γρήγορα την παραγγελία. Αλλά είπαμε, είναι οι μέρες λίγο δύσκολες για μένα τώρα, όσο πλησιάζει το Πάσχα και προσπαθώ με δύο χέρια να βγάλω, δεν ξέρω κι εγώ τι, τέλος πάντων. Την υπομονή σας λίγο θέλω, όπως κάθε φορά, την κατανόησή σας. Όπως είπαμε πριν, έχουμε βάλει το βερνίκι στο ριζόχαρτο, οπότε βλέπετε, τώρα που το έχω βάψει και που το λερώνω,
ακριβώς παίρνω το μωρομάτιλο, το καθάρισα χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα να λερωθεί το ριζόχαρτο. Ενώ αν δεν το είχα κάνει αυτό, να βάλω το βερνίκι, θα είχε χαλάσει, έτσι δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι θα μπορούσα να το είχα βάψει και πριν το κολλήσω, έτσι. Για πιο πολύ ευκολία. Πολύ ωραία, τελειώσαμε και αυτό το στάδιο. Στεγνώνω στο τσακ μπαμ, έχει στεγνώσει σχεδόν όλο, αλλά λίγο ακόμη. Γεια σου κυρία Γεωργίνα μας. Αγγελική μου, θα σου πω τώρα, δώσε μου ένα λεπτάκι, θα σου πω. Λοιπόν, τι έχω κάνει Αγγελική, έχω ανοίξει φύλλο τον πυλό και με το καρφί έκανα τα σχέδια, αυτό έκανα. Το χαλάω βλέπετε λίγο έτσι, να μην είναι τόσο τέλειο και τόσο ίσιο. Να στεγνώσω και αυτό, να παλαιώσουμε στο τσακ μπαμ και να συνεχίσουμε. Εσείς συνεχίστε τις κοινοποίησεις παρόλα αυτά, όσοι δεν κάνατε. Γρήγορα όσοι δεν κάνατε κοινοποίηση. Τέλος. Πάμε τώρα να το παλαιώσουμε. Λοιπόν, πράσινο, υγρό, υπέροχο, κερί. Το είδαμε πάνω σε μπες, το είδαμε σε υπόλευκο. Πάμε να το δούμε τώρα και επάνω σε μπλε. Το αποτέλεσμα που θα μας δώσει. Ωραία, το ξεκολλήσω και από το χαρτάκι. Το πινέλο από το υγρό κερί, ξέρουμε ότι το καθαρίζουμε με νεράκι, έχει ως βάση το νερό, τα κεριά της Cadence, είτε τα κρεμώδη είτε αυτά που είναι σε υγρή μορφή,
έχουν ως βάση το νεράκι. Οπότε δεν είναι σαν τα άλλα τα κεριά που έχουν ως βάση το κερί. Οπότε τα καθαρίζουμε, τα πλένουμε με νεράκι. Αρκετά εύχρηστα κεριά, ακριβώς επειδή έχουν ακριλική βάση. Και τώρα θα πάρω και θα σκουπίσω, όχι τέλεια, έτσι ψιλοχαλασμένα, ψιλοσβησμένα. Ωραία, αφήνουμε αυτό εκεί πέρα. Συνεχίζουμε στο άλλο το κομμάτι μας. Έχει ο σταυρός λίγη δουλίτσα, όπως βλέπετε. Έχει δουλίτσα. Και γενικά το έργο έχει πάρα πολλές τεχνοτροπίες. Όμως είναι εύκολες οι τεχνοτροπίες που έχει. Πολύ πολύ εύκολες. Και βλέπετε ότι σχετικά γρήγορα τελειώνουν, έτσι. Προχωράμε δηλαδή. Οπότε εγώ θα χαρώ να δω έργα σας, να σας έχω εμπνεύσει τουλάχιστον, να σας αρέσει και το αποτέλεσμα του έργου, βασικό αυτό. Και είτε να κάνετε και το ίδιο έργο ακριβώς, είτε κάτι παρεμφερεί. Θα είναι χαρά μου να δω έργα δικά σας και στην ομάδα και στα προφίλ σας, οπουδήποτε. Καλώς τη Ρένα. Καλησπέρα. Παίρνω έτσι λίγο το πολύ πολύ. Και συνεχίζουμε. Θέλω ένα μικρό πινελάκι και θα πάω τώρα με την πατίνα του λαδιού, τη liquid πατίνα πάλι, έτσι, τη liquid πατίνα. Με ακούς Μαρία, άχρε Μαρία, άρε Μαρία. Χθες σε άκουγε το χειρότεχνο, σήμερα μας ακούει ο ονειρόκοσμος, έτσι είναι. Άμα υπάρχει διάθεση καλή και δεν υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, κακίες αντιπαλότητες, χαζές βέβαια, σήματες έτσι, δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα με κανέναν προς Θεού. Έτσι είναι, απολαμβάνουμε ο ένας τα έργα του άλλου. Κάνω τώρα με τη λαδοπατίνα τις γραμμούλες μέσα του ξύλου, λίγο να τις τονίσω. Τώρα, θα μου πείτε γιατί όχι ακριλικό ή τέλος πάντων να σας προλάβω πριν μου το πείτε, γιατί το ακριλικό αφήνει λίγο πιο άγριο το τελείωμά του, ενώ αυτό απλώνει, δεν είναι τόσο συμπαγή, έτσι, αφήνει έτσι λίγο πιο ρέη η λαδοπατίνα, οπότε φαίνεται πιο φυσικό το τελείωμα. Αλλά θέλει ένα λεπτό πινελάκι και λίγη υπομονή παραπάνω, λίγη αγάπη μάλλον παραπάνω. Λοιπόν, και λίγο τις σακρούλες εδώ θα τις τονίσω.
Όσο είναι υγρός ο πυλός, φυσικά εδώ απορροφάει το καφέτι αυτό, εντάξει. Το ρουφάει όλο μέσα. Και αφήνει πάνω ένα απαλό τελείωμα. Αχ, υπέροχο γίνεται, υπέροχο, υπέροχο, το απολαμβάνω κι εγώ, Αγγελική. Κορίτσια, για να σας πω την αλήθεια, είμαι έτοιμη να δακρύσω. Κρατιέμαι με το ζόρι εγώ αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό το έργο, ίσως το βλέμμα εδώ του Χριστού, δεν ξέρω. Πάντως, κάνει κάτι, τέλος πάντων. Να κάνω λίγο και τα πλαϊνά, με συγχωρείτε που το σηκώνω έτσι, αναγκαστικά. Ωραία, έπεσε και το πινελάκι μου κάτω, δεν πειράζει, πάρουμε ένα άλλο. Έχουμε και λίγο τις αστοχίες μας, οπότε αναγκαστικά σβήνω, γράφω. Νομίζω ότι θα με συγχωρέσετε λίγο να πάρω το πινελάκι που έπεσε, γιατί... Αυτό το πινελάκι είναι λεπτό και κάνει τη δουλειά του ακριβώς όπως θέλω να την κάνει. Δεν με βολεύει το άλλο. Καλά, όπως βλέπετε, έτσι, δεν το πάω ακριβώς όπως η εικόνα που έχει, που είναι ολόησιο το ξύλο. Εγώ το πειράζω και αρκετά το έχω πειράξει, γιατί θέλω να φαίνεται πιο φυσικό το ξύλο, να μην είναι τόσο ίσιο κομμάτι. Γι' αυτό με βλέπετε να το πειράζω ασταμάτητα και να το χαλάω και να το ξαναφτιάχνω. Να το ξαναφτιάχνω, προσπαθώ να το στρώσω, να δώσω αυτό την υφή που θέλω να δώσω. Πιέζω έτσι λίγο, βλέπετε, και με το πινέλο όπως μπορώ και όπως καταλαβαίνω ότι θα μπορούσα να το χαλάσω και να το κάνω, να το φέρω στο πιο φυσικό του. Αυτό κάνω στην ουσία.
να πειραματίζεστε, το λέω συνέχεια, μη φοβάστε. Δεν ακούω πολλές φορές, φοβάμαι μην το χαλάσω κάτι. Δεν θα χαλάσετε τίποτα, ειλικρινά. Τίποτα, τίποτα. Ό,τι και να χαλάσετε, μπορείτε να το φτιάξετε, πιστέψτε με, να το διορθώσετε και αυτό θα σας δώσει μεγαλύτερη χαρά. Το ότι το φτιάξατε εσείς οι ίδιοι, πέρα το ότι θα δείτε διάφορες τεχνικές και θα μιμηθείτε και εμένα και όποιον άλλον δημιουργεί, όπως και εμείς βέβαια, όλοι λίγο πολύ αντιγράφουμε κακά τα ψέματα, βλέπουμε από κάτι, κάπου, παίρνουμε ιδέες, αλλά μην φοβάστε να δημιουργείτε και να χαλάτε. Είναι, εκεί είναι το αποτέλεσμα, το ωραίο ας το πούμε, της υπόθεσης, στη δημιουργία. Όταν φτιάχνουμε και μόνοι μας πράγματα, προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή, δουλεύουμε το μυαλό μας για να βρούμε τρόπους να το φέρουμε στα μέτρα που μπορεί να έχουμε ονειρευτεί, που μπορεί να ή που σκεφτόμαστε οτιδήποτε. Άλλωστε το ντεκουπάζ ειδικά είναι τόσο εναλλακτικό που δεν θέλει καθόλου να έχεις, πώς το λένε, ταλέντο, έτσι. Δεν είναι σαν τη ζωγραφική που θέλει, λίγο πολύ το θέλει το ταλέντο η ζωγραφική. Όσο και να μαθαίνετε. Λοιπόν, το ένα το κομμάτι του ξύλου νομίζω πως είμαστε καλά. Λίγο ένα τελευταίο διόρθωμα εδώ. Ωραία. Το ένα το κομμάτι του ξύλου είναι αυτό. Εντάξει. Πάμε τώρα, θα πάω λίγο να δουλέψω εδώ στη χαρτοπετσέτα. Θα προσπαθήσω να το δουλέψω και λίγο πιο κοντά στην κάμερα για να το βλέπετε και ακόμη καλύτερα. Και μετά θα πάω και θα κολλήσω το δεύτερο κομμάτι του πυλού και θα δουλέψουμε μετά τα καρφιά με το εφέ της σκουριάς, το σετ που είναι της εταιρείας Pedart. Αφαιρώ σε κάποιες φορές ανάλογα. Κρίνω πώς εγώ θέλω και αφαιρώ την υγρή πατίνα μου. Δεν την αφήνω δηλαδή πάντα έτσι τόσο πολύ πάνω στην επιφάνεια για να πάει να κάτσει λίγο επάνω στις, μέσα στις ρογμές, έτσι. Δεν θέλουμε την τεράστια την ποσότητα εδώ πέρα, το αντίθετο. Τόσο όσο να μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μαγικό, κορίτσια, μαγικό, μαγικό. Προσπαθήστε το, κάντε το, πιστέψτε με, νομίζω ότι και εσάς θα σας συναρπάσει και θα σας αγγίξει έτσι τόσο πολύ το συγκεκριμένο έργο. Δεν ξέρω, εμένα μου έχει βγάλει τόσο πολλά συναισθήματα. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Πιέζω το πινέλο, βλέπετε στις άκρες και χαλάω το μπυλό μου. Και όχι μόνο στις άκρες, όπου νομίζω ότι θέλει λίγο να το πειράξω λίγο ακόμα. Να δώσω λίγη περισσότερη φυσικότητα.
Πολύ ωραία. Πιστεύω πως είναι καλά. Τώρα, να πάμε να το κολλήσουμε. Τέλεια. Και αν χρειαστεί να επέμβουμε και πάλι. Λοιπόν, λίγο να το γυρίσω από την ανάποδη. Να βάλω την κλασική την Ducky Blue. Και στην ουσία αυτό που μας έμεινε τώρα είναι να δουλέψουμε το εφέ σκουριάς και να βάλουμε τα πραγματικά καρφιά και να δουλέψουμε πάνω στα καρφιά, δηλαδή να κάνουμε το εφέ αυτό. Μια καλή στρώση κόλλας, εντάξει, πυκτή η κόλλα αυτή αρκετά, γίνεται διάφανη όταν στεγνώσει, οπότε δεν φοβόμαστε ότι εδώ που ασπρίζω ότι θα ασπρίσει. Φυσικά και heavy body gel μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αν έχετε και άλλη κόλλα, μπορείτε και άλλη κόλλα. Πολύ ωραία. Ο σταυρός του μαρτυρίου. Να επέμβω λίγο ακόμα τώρα πάλι με την πατίνα μου, την υγρή πατίνα. Κάνω τις σκιάσεις με τη λαδοπατίνα στο κάτω μέρος, έτσι. Λοιπόν, να το γυρίσω να δω και εγώ τι έχω κάνει, γιατί το δουλεύω ανάποδα, κλασικά. Και εδώ να το χαλάσουμε λίγο ακόμα. Είπαμε, δεν φοβόμαστε να χαλάμε το έργο. Στην ουσία δεν το χαλάμε, το χαλάμε εντός εισαγωγικών ήταν, έτσι. Να το πειράζουμε τέλος πάντων έτσι ώστε να το φέρουμε στα μέτρα μας.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως είμαστε καλά σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Τώρα, έχει τελειώσει ο σταυρός. Είναι ίσια. Είναι ίσια. Μάλλον η κάμερα μου είναι λίγο στραβή και φαίνεται στραβό. Δείτε το. Ωραίο, έτσι. Πιστεύω να σας αρέσει. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε τα δύο εφέ, τα 3D τώρα να κάνουμε. Δεν τελειώσαμε ακόμη. Ωραία. Μου πατάτε τα χεράκια ότι είμαστε ok. Πάμε λοιπόν τα 3D συγγνώμη, με τα καρφιά. Λοιπόν, να κλείσω λίγο κάποια υλικά. Επιτρέψτε μου ένα λεπτάκι. Δεν μπορώ τον χαμό όταν δουλεύω, καθόλου όμως, καθόλου. Και πάμε για τα καρφάκια. Λοιπόν, να δω λίγο πού θα βάλω τα καρφιά πρώτα και πόσα θα μπουν. Εντάξει, δεν θα βάλω εγώ τόσο μεγάλα και τόσα πολλά καρφιά, έτσι. Έτσι λίγα καρφιά θα βάλω στο πάνω μέρος. Ωραία. Να το κάνουμε μάλλον. Όχι. Ας τα βάλω ασύμετρα στο πάνω μέρος. Λίγα καρφιά. Θα δούμε, βασικά θα το δούμε, πόσα θα μπουνε, έτσι ώστε να φαίνονται χωρίς να φτάσουμε να πνίξουμε το έργο μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σετάκι που έχω εδώ, το οποίο είναι το Rust Effect. Πατίνα Rust Effect. Δηλαδή είναι το εφέ σκουριάς της εταιρείας Pendart. Υπάρχουν διάφορα εφέ σκουριάς υπάρχουν. Και η εταιρεία Cadence έχει και η εταιρεία Pendant έχει και το Rust Effect το set, αλλά σήμερα θα δουλέψουμε με το πιο εύκολο εφέ από όλα, εντάξει, γιατί το έργο είχε αρκετές τεχνικές και δεν ήθελα έτσι να σας ζορίσω και πάρα πολύ με υπερβολικά, με δύσκολα πραγματάκια, να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα το ανοίξω. Καλησπέρα Δέσποινα από το Λονδίνο, το υπέροχο Λονδίνο. Δέσποινα, τυχερή που είσαι στο Λονδίνο. Λοιπόν, το ένα, μάλλον, να σας τα δείχνω κιόλας. Το ένα έχει αυτό το 3D που, αυτό εδώ, αυτή την τριμμένη τη σκονίτσα, εντάξει. Και τα άλλα στην ουσία είναι χρωματάκια που βγάζουν αυτό το εφέ. Απλά τα συγκεκριμένα είναι πυκτά. Αρκετά πυκτά τα χρωματάκια. Μοιάζουν με ακριλικά, είναι ακριλικά και είναι πυκτά. Τέσσερις αποχρώσεις. Δεν τις βάζουμε τις αποχρώσεις αυτές με την ίδια, δηλαδή όσο βάζουμε από τη μία βάζουμε από την άλλη, όχι. Παιχνίδισμα θα κάνουμε με χρώματα. Όμως εύκολο εφέ, πολύ εύκολο κιόλας. Λοιπόν, αυτό θέλει να το ανοίξω. Λοιπόν, αυτά 5 μπουκαλάκια έχει. Στην
Στη Λίνα, η Λίνα, φιλιά και στη Λίνα, τη Σάρπη. Λοιπόν, τέσσερα χρωματάκια και το 3D Pore. Αυτό έχει, 3D, έτσι το λέει, 3D Powder. Λοιπόν, ας πάρω τα καρφάκια εδώ πέρα και θα ξεκινήσω να τα βάφω με ένα πινελάκι. Ωραία. Πρώτα χρησιμοποιώ αυτό το καφέ μαύρο. Είναι ένα υπερβολικά καφέ σκούρο χρώμα. Αυτό θα χρειαστεί όμως. Για να μπορείτε και να το βλέπετε ταυτόχρονα, μάλλον θα το κάνω εδώ κάτω, δεν πειράζει. Εδώ. Βλέπετε πόσο γεμάτο χρώμα είναι, έτσι. Γιατί είναι μεν χρώματα, αλλά είναι πυκτά πολύ, να ξέρετε. Δείτε δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε εδώ να φανεί στην κάμερα, πόσο πυκτά βγαίνουν τα χρώματα. Δεν είναι δηλαδή σαν το απλό το ακριλικό, αν και γράφει ακριλικό πάνω, αλλά είναι αρκετά πυκτό. Ρένα, τα έχω νοικοκυρεμένα, τρελαίνομαι, είμαι λίγο ψυχαναγκαστική με αυτό το θέμα. Αν δεν είναι. Τώρα βέβαια ένας χαμός γίνεται εδώ που εσείς δεν το βλέπετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο ψυχαναγκαστική. Αν δεν είναι σε μια σειρά τα πράγματα, δεν μπορώ να ησυχάσω. Εντάξει. Έχω και εγώ τα ψυχολογικά μου, όπως βλέπετε. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω το γεια σου Μαντώ μου, σε χαιρέτησα πριν, δεν θυμάμαι, μπορεί μέσα στο να σε χαιρέτησα κιόλας. Ρίχνω αυτό το 3D Pore έτσι από πάνω, από την επιφάνεια. Μπορείτε φυσικά έτσι να το ρίξετε όπως είναι με το εδώ πέρα, όπως είναι έτσι. Απλά δεν πέφτει και πολύ εύκολα. Πέφτει πάρα πολύ βασικά. Αυτό θα το δώσει αυτή την πυκνότητα, αλλά όπως κάνει η σκουριά. Γιατί η σκουριά είναι σαν να έχει έτσι, σαν να έχει μικρές τρυπούλες, επειδή είναι μύκητας. Ακριβώς αυτό το εφέ κάνει αυτό το υλικό όταν στεγνώνει. Κάνει αυτό το σαν να είναι πραγματική σκουριά. Είναι σαν αλατάκι, ας το πούμε, μοιάζει κάπως, έτσι χοντρά χοντρά, πώς μπορώ να το περιγράψω. Σκληρό πολύ όμως. Φυσικά βάζουμε όσο θέλουμε, έτσι. Μπορεί για παράδειγμα να μην είχαμε βάλει σε όλο το καρφί, να είχαμε βάλει σε κάποια σημεία του καρφιού. Δεν σημαίνει ότι όλο πρέπει να σκουριάσει, ούτε κάτι σκουριάζει ομοιόμορφα. Ή μπορούμε, αφού το κάνουμε και στεγνώσω, γιατί θα χρειαστεί να στεγνώσω για να μπορέσει να πιάσει, να επαναλάβω τη διαδικασία και με τα υπόλοιπα χρώματα που από ό,τι βλέπω εγώ θα χρειαστεί να το κάνω έτσι. Ωραία, ας στεγνώσουμε σε πρώτη φάση, στα γρήγορα, δεν αργούν, είναι ακριβικά. Τέλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα ξαναχρειαστεί να επαναλάβω αυτή τη διαδικασία.
και μετά θα προχωρήσω στα επόμενα χρώματα. Τώρα, αφού έχει πιάσει το πρώτο χέρι, ας το πούμε έτσι, θα πάω και θα επιμείνω και θα βάλω περισσότερο χρωματάκι, ακόμη πιο έντονα επάνω στην επιφάνεια. Ρίχνω τη σκονίτσα μου πάλι, για να δω αν το κυλήσω μέσα θα είναι καλύτερα. Όχι, να πάρω μία, έχω σπατουλίτσα εδώ πέρα, πρέπει να έχω και μία ακόμη. Οπότε θα πάρω τη σπατουλίτσα και θα το ρίχνω έτσι λίγο για να πέσει ακόμη περισσότερο. Ωραία. Αφήνω το ένα το κομμάτι εδώ πέρα και συνεχίζω, ήδη πήρε όγκο αρκετό, έτσι. Συνεχίζω με το δεύτερο καρφάκι. Είπαμε, θέλουμε λίγο υπομονή σήμερα. Στο live δεν είναι τίποτα δύσκολο, υπερβολικά εύκολα αυτά που έκανα όλα, έτσι. Εύκολα, γιατί είναι αυτά τα χαλασμένα, τα εύκολα, που οι τεχνικές που σηκώνουν λάθη. Απλά θέλουμε λίγο χρόνο, έτσι λίγη υπομονή παραπάνω, γιατί πρέπει να δουλέψουμε το κομμάτι-κομμάτι, να περάσουμε και να ξαναπεράσουμε από την επιφάνεια πολλές φορές ό,τι κάνουμε, είτε τις παλαιώσεις, είτε το εφέ σκουριάς, οτιδήποτε θέλει λίγο χρόνο παραπάνω. Ωραία. Τελειώνει το κομμάτι αυτό. Στεγνώνει και υπερβολικά γρήγορα, γιατί είναι, είπαμε, χρωματάκια. Και πάμε στα επόμενα. Τώρα θα τα δείτε σιγά σιγά πώς μεταμορφώνονται και μοιάζουν πραγματικά σαν να είναι αληθινά σκουριασμένα. Και μετά έχουμε να κάνουμε ακόμη ένα τελευταίο 3D αποτέλεσμα επάνω στο αγκάθινο στεφάνι, έτσι, και εκεί πέρα. Ρίχνω τη σκονούλα μου, συνεχίζω.
υπέροχα και πάμε να στεγνώσουμε, να ρίξω ό,τι έμεινε. Λοιπόν, τέλεια. Το αφήνουμε αυτά στην άκρη, να κλείσουμε τα χρώματά μας ως συνήθως, γιατί είπαμε ότι στεγνώνουνε. Και πάμε να στεγνώσουμε, να μπορώ να τα πιάσω για να δουλέψουμε παρακάτω. Καμία απορία υπάρχει, ε? Έχετε κάτι, θέλετε να ρωτήσετε. Νομίζω ότι δεν σας άφησα τίποτα αναπάντητο. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα καρφιά. Λοιπόν, ας καθαρίσω το πινέλο μου εδώ πέρα. Για να μην έχω 500 πινέλα τώρα, καθαρίζω αυτό εδώ και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα χρωματάκια. Παίρνω λίγο από αυτό το οξυδωμένο, έτσι, αυτό εδώ, το καφεκόκκινο, το οξυδωμένο, αυτό που μας παραπέμπει ουσιαστικά στη σκουριά, και πάω και κάνω, δείτε, σε κάποια σημεία, έτσι, βάφω το αντικείμενο, το καρφάκι, εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση. Να το αφήσω κάτω για να μπορείτε να το βλέπετε ίσως καλύτερα, ή μάλλον θα το δουλέψω εδώ μέσα στο πιάτο καρφί-καρφί για να το καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ είναι καλύτερα, έτσι. Πάλι το βάζω ταμποναριστά για να πάρει, να πιάσει πάλι, να έχει ακόμη περισσότερο όγκο. Ωραία. Στεγνώνω και πάλι και συνεχίζω με τα επόμενα χρωματάκια μου. Καλό στέγνωμα όμως, έτσι. Γιατί έχει επάνω το powder, τη σκόνη, και κρατάει την υγρασία. Καλό είναι να επιμένετε. Λίγο το βιάστηκα εγώ, για να πω την αλήθεια. Καλό είναι όμως να επιμένετε λίγο παραπάνω, να μην το βιάζετε, να μην το βιαστείτε καθόλου. Σκουριασμένα, πραγματικά σκουριασμένα, θα σας τα δείξω από κοντά σε λίγη ώρα μέσα στο χέρι μου, να δείτε ότι έχουν πάρει ήδη και όγκο και φαίνονται σαν η αληθινή σκουριά, αυτή που είναι μικρά-μικρά, όπως είπαμε, σαν τρυπούλες, σαν κουκουτσάκια. Οπότε κάνει ακριβώς αυτό που μας λέει το εφέ σκουριάς. Ωραία. Τώρα, για να δω αν έχω άλλο μικρό πινελάκι. Έχω, και να συνεχίσω λίγο με το άλλο, για να μην, γιατί αν το βρέξω το πινελάκι μου θα ρεώσει πολύ το χρωματάκι, και εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα το αντίθετο, δεν θέλουμε να ρεώσει. Βάζω τώρα αυτό το πορτοκαλένιο. Πορτοκαλί, περίπου πορτοκαλί, ούτε πορτοκαλί μπορούμε να το πούμε ακριβώς. Πάλι σε σημεία-σημεία, έτσι. Και ξανά από πάνω θα πάω να βάλω το καφέ το σκούρο το χρωματάκι. Λίγο να τα μπλέξω τώρα πάλι. Πολύ ελεύθερα, πάρα πολύ ελεύθερα γίνεται αυτό το εφέ.
Δεν θέλει καμία γνώση ιδιαίτερη, δεν θέλει, δεν είναι κάτι που να σας πω κάντε αυτό οπωσδήποτε εδώ σε αυτή την πλευρά έτσι, πολύ ελεύθερο εφέ, πολύ εύκολο εφέ. Το μόνο που κάνουμε είναι να μπλέκουμε το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Τέλεια. Και με αυτό το πινέλο τώρα, όπως βλέπετε, παίρνω από όποιο χρώμα νομίζω εγώ ότι θέλω να δώσω λίγο παραπάνω ένταση και ήδη έχει λίγο χρώμα από το άλλο το χρώμα που έχω πάρει πριν, δηλαδή έχω πάρει το καφέ και τώρα ξαναπαίρνω αυτό το κοκκινοπό και αυτό το ότι παίρνω μία το ένα μία το άλλο χωρίς να καθαρίζω το πινέλο, αλλά το πινέλο μου είναι το άγριο, δεν είναι το μαλακό, βγάζει από μόνο του την τεχνοτροπία. Δηλαδή το συνθετικό το πινέλο ίσως να μην βοηθούσε τόσο πολύ σε αυτό που θέλω να κάνω. Το συνθετικό λέμε το μαλακό έτσι, γιατί θα άπλωνε πιο πολύ το χρώμα και δεν θα έπιανε να αφήσει τον όγκο του. Λοιπόν, παίρνω τώρα και λίγο από το κιτρινάκι με το καφέ που ήδη έχω πάρει ως τελευταίο χρώμα, παίρνω παράλληλα και από αυτό το κίτρινο. Εύκολο, πιστέψτε με, εύκολο. Μπορεί τώρα να σας φαίνεται λίγο παράξενο, αν δεν το έχετε ξαναδεί σαν εφέ. Είναι εύκολο γιατί στην κυριολεξία μια από το ένα, μια από το άλλο χρώμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αποτυχίας με το συγκεκριμένο υλικό, ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα το καταλάβετε όταν χρειαστεί να το δουλέψετε. Θα καταλάβετε πόσο πραγματικά είναι αυτό που σας λέω. Η μίξη των χρωμάτων βοηθάει και στο τελικό αποτέλεσμα. Ενώ έτσι δηλαδή που τα χρησιμοποιώ το να παίρνω μια το ένα χρώμα, μια το άλλο, βοηθάει στο από μόνο του, βοηθάει στο αποτέλεσμα που θα έχω. Νομίζω πως είμαστε καλά και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα στεγνώνω, να τα πάρω στα χέρια μου και να τα δείτε. Λοιπόν, δείτε τώρα, μάλλον όσο μπορείτε να δείτε, τα χέρια μου είναι πολύ βρώμικα. Λοιπόν, δείτε πώς έγινε το καρφί. Το καρφί ήταν έτσι και δείτε πώς έγινε.
Εντάξει, για να σηκωθώ λίγο να το δείτε. Το πριν και το μετά του καρφιού. Εδώ. Το πριν και το μετά. Δείτε πώς έγινε. Τώρα, δεν είναι πραγματική σκουριά αυτό, έτσι. Δεν το βλέπετε πραγματικά σκουριασμένο. Έτσι ήταν και έτσι έγινε. Ωραία. Χωρίς δυσκολία, ειλικρινά. Μόνο που θα πάρετε μια το ένα χρώμα, μια το άλλο χρώμα, πιστέψτε με, τίποτα, καθόλου δεν θα ζοριστείτε, καθόλου καθόλου. Δεν θέλει να έχετε κάποια ιδιαίτερη γνώση. Αυτά από μόνα τους ενεργούνε το ένα χρώμα μπαίνοντας μέσα στο άλλο ακριβώς όπως θα το έκανα. Ούτε καν να σκέφτεστε πού θα βάλετε τι. Τόσο απλά. Θα το δείτε από μόνοι σας ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Ακριβώς. Χωρίς να στεγνώσουμε στην ουσία, το ένα χρώμα μέσα στο άλλο, χωρίς καθόλου να επέμβουμε, βγάζουμε το αποτέλεσμα ακριβώς που πρέπει να βγει. Γι' αυτό το λόγο φυσικά, έτσι δεν είναι τυχαίο που πολλούνται έτσι συσκευασμένα, αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε, παίρνουμε αυτό το χρώμα, παίρνουμε εκείνο το χρώμα και το ορίστε το αποτέλεσμά μας είναι αυτό εδώ. Όμως δεν είναι τυχαίο, γιατί ακριβώς αυτό εδώ, ο συνδυασμός τους, ακριβώς με αυτές τις αποχρώσεις και με την πυκνότητα που έχουν μέσα τα μπουκαλάκια από το χρώμα, γιατί δεν είναι σαν τα απλά ακριλικά, είναι μπογιές μεν, δίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, εγώ ακόμη πειράζω, βλέπετε, έτσι. Λίγο ακόμη, θέλω λίγο ακόμη εδώ να δουλέψω. Ελαφρώς, ένα τσικ. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, θα πάω πρώτα να δουλέψω το στεφάνι και μετά θα πάω να κολλήσω τα καρφάκια για να μπορώ, γιατί αν πάω να τα κολλήσω δεν θα μπορώ να το πολύ μετακινώ. Θέλουμε λοιπόν, οπότε, εδώ μας χάλασε λίγο το στεφάνι, για να το διορθώσουμε. Μας έφυγε ο πυλός λίγο, Όχι ο πυλός, η πάστα. Λοιπόν, αυτό ούτως ή άλλως θα το κάναμε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, πάμε να δουλέψουμε το αγκάνθινο, αγκάνθινο στεφάνι. Εδώ. Αυτό εδώ. Να δώσουμε και σε αυτό ένα εφέ δυσδιάστατο. Λοιπόν, mosaic gel. Αυτό εδώ. Είναι στυλό στην ουσία 3D διάφανο. Εδώ θα το δείτε να είναι γαλακτώδες, αλλά όταν στεγνώσει θα γίνει διάφανο. Ωραία. Και θα φαίνονται τα αγκάθια, θα φαίνονται τριδιάστατα, σαν να είναι πραγματικά κλαδάκια. Λοιπόν, αυτό εδώ, το χαρτάκι μου πέσε λίγο παραπάνω, μητούλα, έτσι, αυτό, και περνάτε την επιφάνεια. Όπου θέλετε να δώσετε τον όγκο, αυτό όταν θα στεγνώσει, θα φαίνεται αυτό που σας είπα, το στεφάνι 3D. Ακόμα φυσικά θέλει λίγες ωρίτσες, έτσι, για να στεγνώσει. Θέλει 1-2 ώρες, ίσως και παραπάνω, για να έρθει και να στεγνώσει. Μέχρι τότε δεν θα καταλάβετε τη διαφορά, θα σας φαίνεται γαλακτώδες. Εγώ λίγο τραβάω να έχει οι μύτες του να είναι άγριες. Όμως όταν θα στεγνώσει θα φαίνεται στην ουσία, θα έχει τον όγκο που πρέπει να έχει. Λίγο απλά με το νύχι μου τραβάω λίγο για να έχει μητούλες να κάνει. Οι άκρες του, γιατί αφήνει στρόγγυλες άκρες, έτσι, στυλό είναι. Δεν είναι αρκετά λεπτό αυτό, λεπτό όχι μητή, το υλικό δηλαδή τρέχει, ρέει πολύ εύκολα. Γι' αυτό και αφήνει το τελείωμά του στρόγγυλο, γιατί είναι σαν νεράκι.
Λοιπόν, νομίζω πως είναι εντάξει. Φοβερό υλικό γενικά για τέτοια τρισδιάστατα αποτελέσματα. Τώρα, από κάτω θα φαίνεται το ακάθινο στεφάνι κανονικότατα. Το βλέπετε? Μπορείτε να το καταλάβετε το 3D εφέ που αφήνει. Αυτό που λέτε θα γίνει διάφανο τέλειως και θα φαίνονται τα χρώματα από κάτω, το ακάθινο στεφάνι, και από πάνω θα είναι φουσκωτό αυτό. Δεν ξέρω, μπορείτε έτσι στα πλάγια να καταλάβετε το εφέ. Λοιπόν, εγώ βλέποντας εδώ και την κάμερα καταλαβαίνω ότι θέλει να διορθώσω λίγο εδώ που ασπρίζουν κάποια οπλό σε κάποια σημεία. Βλέπουμε και τις ατέλειές μας επευκαιρίας. Γιατί αν δεν τα δούμε τώρα σωστά, δεν θα γίνει σωστό το αποτέλεσμα φυσικά. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο λαδοπατίνα στις άκρες, υγρή πατίνα, έτσι, στις άκρες. Είναι το Mosaic Gel 3D και αυτό θα το βρείτε στο e-shop. Θα σας γράψω στο blog ό,τι θέλετε, όλα τα υλικά βασικά που χρησιμοποίησα, για να μπορέσετε να τα βρείτε και αν χρειάζεστε ή αν θέλετε να τα παραγγείλετε, εντάξει. Θα προσπαθήσω σήμερα να ολοκληρώσω το blog, χωρίς να υποσχεθώ 100%, αλλά θα το προσπαθήσω για να μπορέσετε να έχετε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, όποιος θέλει να παραγγείλει οτιδήποτε. Υλικά υπάρχουν, μην ανησυχείτε καθόλου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προλάβετε να πάρετε υλικά. Υπάρχουν διαθέσιμα. Τώρα, βάζω την υγρή πατίνα λίγο παραπάνω, σαν σκίαση έτσι πιο πολύ. Μπαίνω δηλαδή έτσι λίγο παραπάνω μέσα στο έργο. Πριν βάλω τα καρφιά, γιατί άμα θα τα βάλω θα πρέπει να το αφήσω σταθερό να στεγνώσουν και λογικό δεν θα μπορώ να μετακινώ πολύ το έργο μου. Γι' αυτό τώρα κάνω τις τελευταίες διορθώσεις, τις λεπτομέρειες εδώ πέρα, ό,τι χρειάζεται. Έχω γεμίσει και πυλούς, βλέπετε. Πυλούς και πάστες. Και τα χέρια μου έχουν γίνει θαυμάσια. Λίγο πολύ, όπως γίνονται ολονών μας βέβαια, όταν δημιουργούμε. Έτσι, υπέροχα τα χέρια μου. Το τζέλ, αγγελική μου, λέγεται Mosaic. Mosaic gel. Εντάξει. Mosaic gel λέγεται. Θα τα γράψω τα υλικά όλα, αγγελική. Μη στεναχωριέσαι. Θα τα δεις όλα. Θα πας στο blog λίγο αργότερα το βραδάκι. Θα μπεις μέσα στο blog και θα τα δεις. Ωραία. Πάμε τώρα να κολλήσουμε τα καρφιά. Να κλείσω λίγο τη λαδοπατίνα εδώ, μάλλον πριν την κλείσω. Λαδοπατίνα. Στην ουσία αυτό είναι liquid πατίνα, έτσι όπως τη λέει και η εταιρεία, αν και μέσα στο e-shop τη βρίσκεται σαν υγρή πατίνα και όχι σαν λαδοπατίνα. Εν πάση περιπτώσει,
για να μην σας μπερδεύω, σας τα εξηγώ και την ψάχνετε αλλιώς. Λοιπόν, τα καρφιά, τα σούπερ σκουριασμένα καρφιά μας, έτσι πάμε να τα κολλήσουμε. Κλασικά με την κόλλα, την τάκι γκλου τώρα, θα πάω να πάρω, να δω πώς ακριβώς θα τα βάλω, θα τα βάλω από εδώ. Και ίσως κιόλας τον πήξω λίγο έτσι μέσα στον πυλό, ωραία. Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ναι. Όπα. Ωραία, τέλεια. Οπότε θα χρειαστεί να εξεργαστώ λίγο τον πυλό από πάνω, δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό. Ωραία, πάω να βάλω και το άλλο το καρφί. Τα καρφιά του μαρτυρίου του κυρίου. Αν αναλογιστούμε τη θυσία του, είναι πραγματικά απίστευτη, απίστευτη. Λοιπόν, πώς να το βάλουμε καλύτερα, εδώ. Λοιπόν, πριν το βάλω, να δω. Εδώ πέρα. Δεν πειράζει, εγώ θα το κάνω σαν βεντάλια, ας το πούμε. Εδώ. Και να πάω λίγο να διορθώσω τον πυλό. Σαν βεντάλια, μόνο που θα χρειαζόταν ακόμη ένα καρφάκι. Στα πολύ πολύ γρήγορα λοιπόν πάω να βάψω ένα καρφί, στα πολύ γρήγορα όμως, στο τσακ μπαμ. Απλά να το βάψω, δεν θα το κάνω την κανονική σκουριά όπως έκανα, γιατί βλέπω ότι χρειάζεται. Όπως και να γίνει τώρα, δεν θα καθίσω τόσο στις λεπτομέρειες, έτσι, το είναι κατανοητό πιστεύω. Ίσα ίσα για να γίνει έτσι πιο όμορφο το έργο μας, να το δείτε πιο όμορφο. Τέλεια. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα τι κάνω, δεν φαίνεται, δεν πειράζει. Δεν θα σας καθυστερήσω ούτως ή άλλως αυτό το κομμάτι. Το καφέ το χρωματάκι μου, να το. Δώστε μου 2 λεπτάκια και θα το ολοκληρώσουμε. 2 λεπτάκια μόνο και το έργο μας θα το δείτε πως έγινε.
μέσα στο χέρι το βάφω. Βλέπετε, τρέχοντας. Τρέχοντας να τελειώσει και αυτό. Λοιπόν, λίγο αναστέγνωμα. Στα γρήγορα και αυτό. Τι ώρα έχει πάει? Για πείτε μου λίγο, τι ώρα είναι? Κορίτσια, Στέλλα, Νόπη, τι ώρα είναι? Υπέροχα, έχει τελειώσει. 10 παρά 20, πλάκα κάνετε, έχει πάει 10 παρά 20. Τρέχοντας, βολίδα έφυγα, τρέχοντας. Λοιπόν, μπήκε και αυτό το καρφί, τώρα. Λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι ακόμη είναι 9 παρά, λέω εντάξει, είναι ακόμη αρκετά νωρίς. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Αχ, αυτό το έργο μας συνεπήρε. Πραγματικά, πραγματική σκουριά, κορίτσια, είναι απίστευτο. Πραγματική σκουριά έδειξε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, στεγνώνω. Βάζω τελευταία πινελιά, γιατί τόση ώρα σας λέω τώρα, τελειώσαμε, τελευταία πινελιά. Και σηκώνω το έργο να το δείτε ολοκληρωμένο, αν και το 3D δεν θα έχει στεγνώσει, αυτό που έχω βάλει επάνω για τα αγκάθια, εκείνο θα το δείτε από τη Δευτέρα που θα το έχω βγάλει φωτογραφία, για να το δείτε. Λοιπόν, εδώ που τρύπησα τον πυλό για να βάλω το καρφί και έσκασε, πάω λοιπόν εδώ λίγο να το βάψω, να το συμμαζέψω. Εδώ πέρα θέλω, τι θέλω, ένα μωρομάντιλο διορθώματα και τέλος. Υπέροχα. Ωραία. Διορθωματάκια, τίποτα δεν κάνω τώρα, τίποτα, στα γρήγορα διορθωματάκια και σηκώνω να δείτε το έργο. Ωραία. Τελικά, τι σου είναι η δημιουργία, έτσι? Δηλαδή πραγματικά δεν κατάλαβα καν πως πέρασε η ώρα. Δημιουργείς, αφήνεις, ξεχνιέσαι, χαλαρώνεις και δεν κατάλαβα ειλικρινά. Εγώ νόμιζα ότι ακόμη λέω θα μου πούν εντάξει είναι 9 παρά, οπότε είμαστε ok. Έχουν περάσει κανένα δυο ωρίτσες, ας το πούμε, βαριά και εδώ πέρα έχουν περάσει 3 ώρες και... Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια διόρθωση εδώ.
Είμαστε έτοιμοι, κορίτσια. Τελειώσαμε. Επιτέλους, σας έβγαλα νοκάουτ. Πιστεύω πως άξιζε όμως όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν τόση ώρα με τόση πολύ υπομονή σήμερα. Δείτε το. Νομίζω ότι άξιζε όμως τον κόπο. Είμαι ενθουσιασμένη. Μου άρεσε αυτή η δημιουργία. Συγκινημένη απίστευτα πολύ. Λοιπόν, καθίστε ένα λεπτάκι να το δω και εγώ λίγο στο φως. Νομίζω ότι ένα πολύ μικρό, ένα τσικ διορθωματάκι ακόμη εδώ, γιατί εγώ τα βλέπω, είπαμε, ανάποδα και δεν κατάλαβα ακριβώς αν θέλει κάπου διόρθωση ή τι θέλει. Λίγο θέλω απλά να τονίσω τις άκρες σε αυτό το έργο το συγκεκριμένο. Θέλω να έχει λίγο εδώ η άκρη να έχει λίγο αυτή τη σκληρότητα της τη σκίαση που δείχνει κάτι άγριο, ας το πούμε, οι άκρες, όχι τόσο, δεν θα ήθελα να γριέψω το βλέμμα, γι' αυτό δεν έχω επέμβει ιδιαίτερα. Τέλεια. Οπότε, να σηκώσω το έργο, να το δείτε με τα υπέροχα λερωμένα χέρια μου και συνεχίζω, εγώ βλέπετε εδώ να διορθώνω ασταμάτητα. Ωραία, τέλεια, φτάνει που διόρθωσα. Λοιπόν, δείτε το έργο. Δείτε το. Αχ, αυτός ο σταυρός του μαρτυρίου, δείτε το. Τα καρφιά από κοντά, πώς φαίνονται σκουριασμένα. Πώς φαίνονται πώς φαίνεται το τρισδιάστατο, έτσι, δείτε τα καρφιά, το τρισδιάστατο. Εδώ βλέπω εγώ ότι θα έχει ασπράκια, δεν πειράζει, θα τα διορθώσω. Ναι, θα τα διορθώσω στην πορεία, ίσως, εδώ, λίγο, πέροχα, δείτε το. Το τρισδιάστατο στο αγκάθινο στεφάνι θέλω να δείτε, γιατί όταν θα στεγνώσει αυτό θα φαίνεται από κάτω το χρώμα το καφέ που έχει το στεφάνι, έτσι, δεν θα φαίνεται άσπρο, καθόλου άσπρο. Το μπυλό που έχει κάνει, οι ακρούλες του που έχουν αγρέψει και φαίνεται σαν ξύλο, τα καρφιά που είναι πραγματικά σαν είναι αληθινά σκουριασμένα, έτσι, έτσι, σας το δείχνω από κοντά, και όλο το υπόλοιπο εφέ που κάνει σαν να είναι ξύλο, βλέπετε ότι οι άκρες είναι δουλεμένες, γι' αυτό σας έλεγα σιγά σιγά τις άκρες. Τώρα, εγώ διαπιστώνω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι ακόμη εδώ πέρα με το χρωματάκι αυτό της σκουριάς, λοιπόν, κάτι ακόμη τελευταίο με το χρωματάκι της σκουριάς, αυτό το πορτοκαλένιο, να επέμβω λίγο εδώ, να συνεχίσω το μοτίβο. Εδώ ωραία, τέλεια, αυτό τέλεια, το κάνει ακόμη πιο φυσικό το τελείωμά του, το ενσωματώνει πιο σωστά, το ίδιο και εδώ, πάρα πολύ ωραία. Πιο πολύ κοιτάω να ενσωματώσω τις άκρες, έτσι ώστε να μην φαίνεται καθόλου η παστούλα που έβαλα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, το ξανασηκώνω, το έχω διορθώσει, το βλέπετε, αυτό το αγαπώ, μπορώ να πω ότι το αγαπώ, κορίτσια, θα χαρώ να δω δικές σας παρόμοιες δημιουργίες, ειλικρινά, να σας έχω εμπνεύσει για κάτι παρόμοιο, τιμή μου και χαρά μου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ που ήσασταν μαζί μας. Με μένα, τα κορίτσια του χειρότεχνου,
την Όπη, τη Στέλλα, τη Ράνια, και ας μην ήταν η Ράνια στην παρέα μας, δεν έχει σημασία, είναι όλο τον υπόλοιπο χρόνο μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υπομονή σας, την αγάπη σας και το χρόνο που διαθέσατε για να μας παρακολουθήσετε. Ελπίζω να σας έχει συναρπάσει όσο έχει συναρπάσει και εμένα. Τώρα, δεν θα ευχηθώ καλό Πάσχα, γιατί λίγο διαγωνισμός Δευτέρα μεσημέρι, οπότε θα μπω εκτάκτως να κάνω το live την Δευτέρα, την Τρίτη μάλλον, το πρωί το πιο πιθανό, να κάνω την κλήρωση βασικά, όχι το live. Και μετά θα σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Θα τα πούμε την εβδομάδα μετά του Θωμά, εντάξει. Δηλαδή θα περάσει το Πάσχα, θα περάσει και του Θωμά και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Αλλά όπως σας έχω πει, θα έχουμε και διάφορα έκτακτα μικρο live, έτσι, με διάφορες κατασκευές στο τσακ μπαμ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Το ξανασηκώνω, να το ξαναδείτε το έργο. Λοιπόν, εδώ εγώ διορθώνω ακόμα, βλέπετε, ασταμάτητη. Όπου νομίζω ότι θέλει κάτι εδώ, κάθομαι και το... Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι εδώ θέλει ένα πείραγμα, θέλει. Έτσι, τέλεια. Οπότε, να το συμμαζέψω ελαφρώς. Εδώ. Ωραία. Τέλεια. Να μην συνεχίσω άλλο. Stop. Τα παρατάμε εδώ πέρα. Καλό βράδυ και τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.